Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία εδώ στο χώρο σου, που ουσιαστικά εδώ προπονείσαι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης, εδώ είναι το γυμναστήριο. Σε τι ηλικία ασχολήθηκες με το πόλο? Στο πόλο πήγα γύρω στα 10. Αλλά ξεκίνησα 3 χρονών κολύμβηση, εκμάθηση κλπ. Και βήμα-βήμα κολύμβηση μετά και μετά έρθει και το πόλο. Πάρα πολλές επιτυχίες από την Εθνική Ελλάδο μέχρι το Αργυρό στην Ολυμπιάδα του Τόκιο, σωστά. Ναι. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για σένα? Εντάξει, αυτή ήταν, η μεγαλύτερη εμπειρία που είχα σαν αθλητής. Και ήρθε και ένα μετάλλιο που όλοι ονειρευόμασταν. Εγώ είμαι πρόεδρος στο Σύνδεσμο των Αθλητών στην υδατοσφαίριση, σε άντρες και γυναίκες. Και από τότε που ανέλαβα, σκεφτόμουν ο Σύνδεσμος να κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και βρήκαμε τον μηχανισμό με μια ασφαλιστική εταιρεία. Και καταφέραμε να κάνουμε ασφάλιση σε όλους τους αθλητές Α1, Α2, πρώτης δηλαδή και δεύτερης κατηγορίας, σε άντρες και γυναίκες. Και αυτό θα υπογραφεί τώρα στις 7 Δεκέμβρη. Θέλω να μου πεις αν έχει αλλάξει η ζωή σου από τη μέρα του γάμου. Βασικά δεν έχει αλλάξει τίποτα, αλλά πιστεύω ότι αν έρθει κάποιο παιδί κάποια στιγμή αλλάζει. Προς το παρόν δεν το σκεφτόμαστε, στο μέλλον. Θέλω να μου πεις για τον γάμο σας στα Χανιά. Είχαν έρθει όλοι οι φίλοι μας, ήταν σαν ένα μεγάλο πάρτι ουσιαστικά. Ουσιαστικά 2 γάμους κάναμε, ένα το οποίο ήταν στην εκκλησία και ένα πιο αμερικάνικο που ήθελε η Κωνσταντίνα. Ισχύει ότι έκανες 2 προτάσεις γάμου στην Κόνη και την δεύτερη φορά σε χαστούκησε? Εντάξει, αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Της είχα δώσει ένα δαχτυλίδι για αραβόνα ένα χρόνο πριν την πρόταση του γάμου. Πιο παραδοσιακά, ας πούμε. Ναι, δεύτερη φορά που της έδωσα και το δεύτερο δαχτυλίδι, της βγήκε αυθόρμητα και φάγα μια. Ήταν αυθόρμητο το χαστούκι. Δεν θέλω να το θυμάμαι αυτό. Θυμάσαι κάποιο ευτράπελο να έγινε το γάμο, κάποιο αστείο περιστατικό? Σε κάποια φάση ήμουνα με τους συμπαίκτες μου, ας πούμε, και με πετάγανε στον αέρα. Αλλά ήταν γενικά πολύ όμορφο, γιατί είχαμε και live μουσική. Τραγούδησε η Ελένη Φουρέιρα, τραγούδησε ο Λευθέρης Πανταζής. Δεν γίνεται με αυτούς να μην περάσει καλά. Πώς είναι να έχεις πεθερό το Λευθέρη Πανταζή, αλλά και την Ζόζα μεταξύ? Εντάξει, ο Λευτέρης και η Ζόζα είναι υπέροχοι άνθρωποι. Ο Λευτέρης συγκεκριμένα είναι σαν να είναι φίλος μου, σαν να είναι πεθερός. Περνάμε πολλές ώρες μαζί. Πραγματικά χαίρομαι πολύ που τον έχω στη ζωή μου. Ξέρω ότι έχεις γράψει και ένα τραγούδι, γιατί γράφεις και στίχους, για τον Κωνσταντίνο Παντελίδη. Σωστά. Είχα την ευκαιρία από τον Χριστόδουλο τον Σιγανό, που είναι ο παραγωγός του, και τον Βαλεντίνο. Έγραψαν το πρώτο σίγγλ του δίσκου που θα βγει, το Καψούρα. Και έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου εκεί. Την Κόνη έχεις γράψει τραγούδι? Δεν έχει τύχει, όχι, δεν έχει τύχει. Της έχω γράψει μια μουσική με ένα φίλο μου, τον Σώζο τον Λιμπερόπουλο, αλλά δεν έχει βγει ακόμη. Να περιμένουμε όμως ότι κάποια στιγμή θα γράψει και στην Κόνη κάποιο τραγούδι. Είναι πιο δύσκολη πίστα η Κόνη. Πιο δύσκολη πίστα. Προτάσεις για reality σου έχουν γίνει? Ναι, κοίτα, να σου πω, είμαι λίγο αντίθετος με αυτά, ειδικά με τα reality επιβίωσης, όσο είσαι εν ενεργεία αθλητής. Να πηγαίνεις εκεί, γιατί ουσιαστικά σου κόβει το ρυθμό. Δεν ξέρω τι θα έκανα στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι λίγο αντίθετος. Μία φορά ο Νίκος Κοκλώνης μου είχε πει για το Just the Two of Us, πέρσι αν δεν κάνω λάθος. Αλλά λόγω πολλών υποχρεώσεων δυστυχώς δεν γίνεται να. Όπως σου είπα, όταν είσαι εν ενεργεία, είναι δύσκολο με τους αγώνες, τις προπονήσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι μετά το γάμο δεν έχει αλλάξει τίποτα. Καλά, αυτό καλά τα λέει, παιδιά, αφού δεν αλλάζει τίποτα μετά το γάμο. Μετά όταν έρθει το παιδί, αλλάζει. Όχι έτσι. Πάντα. Δεν, όχι το οποίο παιδί, αλλά... προς το παρόν είπε ότι δεν το σκέφτονται. Θέλουν να ζήσουν έτσι λίγο μαζί, να κάνουν τα ταξίδια τους. Να γνωριστούν καλύτερα. Το αποσαφηνίζει και λίγο, Ελένη, διότι έχουν κυκλοφορήσει και πάρα πολλές φήμες τον τελευταίο καιρό ότι είναι έγκυος η Κόνη μεταξά. Μετά το λεπαπού που είχε πει ο Αντωνάκης, κυκλοφόρησαν πολλά. Κοιτάξτε και τα πλάνα. Αν το θέλουνε, μετά από την καρδιά. Φυσικά, φυσικά. Όταν γιατί γάμος όμως, τι γάμος ήταν αυτός? Και όλα αυτά τα σχόλια που είχε πει η Κόνη το καλοκαίρι, σαν δεν ξέρω να σου πει και περισσότερα, έτσι, να μας δώσει μια λεπτομέρεια από πίσω, αλλά που είπε ότι ήθελε να φύγει, να φύγει μετά την τελετή και να τον αφήσει. Γενικά, τι τραβάει ο άνθρωπος με την καλή έννοια, ρε παιδί μου, γιατί. Αυτά είναι τα ωραία έτσι. Που έτσι δημιουργούνται αναμνήσεις, βέβαια. Γιατί και που τον πήραν οι φίλοι του και τον πετάγανε στον αέρα, σου λέει, τον πετάξανε στην πισίνα. Εντάξει, αυτό είναι που θυμάσαι, παιδιά, αναμνήσεις είναι αυτό. Εγώ ακολουθώ εντωμεταξύ, εγώ ακολουθώ ένα ζευγάρι κουμπάρων στο Instagram ενώ και έβλεπα τώρα και από την Κόνη. Βασικά από όλους έβλεπα βιντεάκια εκείνη την μέρα, όλοι είχαν. Επειδή είσαι στο κεράκι. Μόνο εγώ δεν είχα πάει. Επειδή πλαγιός να πάρεις πληροφορία. Γιατί δεν μας κάλεσες εμάς? Αφού είχαμε βρεθεί, σαν Σαντορίνη. Για μου πω ότι περάσανε φανταστικά και στους 2 γάμους και ότι θα του μείνει αξέχαστο. Ήταν όλοι οι φίλοι, ήταν σαν μια οικογένεια. Και μετά, ο Στέλιος ακόμα χορεύει. Πώς θα του φανεί? Το χαστούκι ήταν όταν του κάνει τη δεύτερη πρόταση. Όταν έκανε τη δεύτερη πρόταση γάμου στην Κόνη, τότε έφαγε το χαστούκι. Ήταν μια αντίδραση που δεν το περίμενε. Πώς ήρθε, πώς έγινε, πώς δόθηκε? Τι εννοείς, από δεξιά στα αριστερά, πώς να φύγει καλά?
Δηλαδή, εγώ παιδιά ξέρεις. Περάκι, δεξιόχειρα ή εγώ θέλω να πάω μετά στο μήνα του μέλητος, ο οποίος ήταν πραγματικά μήνας του μέλητος. Πρέπει να καθίσανε ένα μήνα. Ναι, Μαλδίβες νομίζω. Και Νέα Υόρκη. Εγώ Λος Άντζελες τους είδα. Ναι. Καλά, γύρισαν εκεί. Πήγανε παντού, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο σωστός ο μήνας του μέλητος. Ο σωστός μήνας του μέλητος είναι Λούτσα. Θα μου πεις ότι εμείς που πήγαμε στη Θήβα δεν ήταν ωραία, δηλαδή. Γιατί τι έχει να ζηλέψει η Θήβα με τους Άντζελες. Αλλά όχι για μήνα του μέλητος. Παιδιά, και στίχους γράφει. Και ωραίο παιδί είναι. Και ωραία ταξίδια την παίρνει. Αλλά και στίχους γράφει. Δεν είναι ότι γράφει μόνο στίχους, κάτι που δεν ξέραμε και δεν το περιμέναμε κιόλας. Γράφει στίχους λαϊκούς. Και ο τίτλος είναι καψούρα. Δηλαδή έχει συνέστημα πολύ. Πραγματικά δεν το. Τον βλέπεις τώρα και λες αθλητής. Σπανίζει αθλητής κιόλας να έχει τέτοια έτσι, φλέβα καλλιτεχνική. Στον Κωνσταντίνο Παντελίδη, έτσι. Και από ό,τι καταλαβαίνω, έπεται και συνέχεια. Δηλαδή, εφόσον τον βλέπω, το ενδιαφέρει πάρα πολύ το να γράψει κι αλλού. Περιμένουμε. Και τη μεγάλη επιτυχία της Κόνες. Φυσικά να μην ξεχάσουμε το πόσο περήφανη μας έκανε η εθνική ομάδα Απόλλου, έτσι. Σηκώσαν το κύπελο. Θυμάμαι τότε χαρές η Κόνη, εντάξει, έκλαιγε από συγκίνηση λογικό, όπως και όλοι μας. Το οποίο να σου πω και εγώ μια πληροφορία δική μου, ξέρω ότι πήγαμε στο ίδιο σχολείο. Με τον. Λες. Με τον ίδιο και με τον αδερφό του. Πήγαμε στο ίδιο σχολείο και στο Μοσχάτο. Ναι. Αν ήταν καλό μαθητή. Δεν εμπαίνουμε στην τάξη, ήταν εξαπουσίες συνέχεια. Όχι, μωρέ, εντάξει, αθλητές, επειδή και εγώ σαν αθλητής λείπαμε τις πρώτες ώρες κλπ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κάπου βρισκόμασταν εκεί στις γιορτές, στις δεξιώσεις, κάπου τα λέγαμε. Όπως λέει, αναμνήσεις έχουμε. Μπράβο στα παιδιά, όταν νιώθουν έτοιμοι να κάνουν το παιδάκι τους, με το καλό να έρθει. Ένα ωραίο ζευγάρι, νέο, καλά παιδιά και τα δύο. Θα ήθελα να γράψει και ένα στο ΛΕΠΑ όμως. Σε μένα θα ήθελα, εμένα πες τίποτα για μένα. Καλά και σένα, όλοι αγάπη μου να γράψουν όλοι. Γιατί να μην γράψει ένα για ντουέτο με τον ΛΕΠΑ και με σένα. Εγώ το πήγα ένα βήμα παραπάνω. Να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένοι. Ο Στέλιος μας να είναι καλά που με αυτή τη στήλη με τη γυμναστική μαθαίνουμε τόσα πράγματα. Κάνει γυμναστική και καλά. Καλά γυμναστική και τους τα βγάζει. Μοιραζόμαστε και τα λέμε. Στον αθλητή έτσι βγάζει τα πράγματα. Μέσα από τη γυμναστική. Άμα κάνω εγώ γυμναστική, δεν έχω να σου πω. Μια μέρα πάρουμε στη στήλη, έχω να σου αποκαλύψω. Να σου κάνω την πρόταση τότε στον αέρα. Μου την κάνεις επίσημα, με δεσμεύεις. Να κάνω επίσημη πρόταση. Αυτά είναι. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ, Μάρε. Πολλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.